είναι ένας αγώνας για μοναχικούς θειοπλώους, δηλαδή solo sailing, μόνος σου, τον γύρο της γης χωρίς στάση. Είναι ασύλληπτα πράγματα όλα αυτά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος μόνος του ξεκινάει από τη Γαλλία και κάνει όλο το γύρο, 35.000 μίλια, χωρίς στάση και χωρίς εξωτερική βοήθεια. Αυτός ο αγώνας έχει 30 χρόνια που έχει ξεκινήσει με χορηγό μια μεγάλη εταιρεία, τη Vendée Globe χρωμάτων, και τον κερδίζουν πάντα Γάλλοι. Πριν από δύο εβδομάδες τελείωσε και ο αγώνας ο τελευταίος, ας πούμε, που έγινε τώρα αυτή την... Να βλέπουμε και τα πλάνα. Ναι, ναι, είναι εκπληκτικά τα πλάνα και ο Θανάσης ο Παξεβάνης θα μας τον παρουσιάσει. Εγώ πήγα στην παρουσίαση που έκανε πριν από ένα μήνα Θεσσαλονίκη και πραγματικά έμεινα έκπληκτος. Τότε ακόμα έτρεχε ο αγώνας. Ήταν εν εξέλιξη. Είναι εκπληκτικά τα πλάνα γιατί πραγματικά δείχνουν ότι ο άνθρωπος δεν έχει όρια. Όταν αυτοί οι άνθρωποι κοιμούνται επί 60-70 μέρες, μόνο κάποια δεκάλεπτα κάθε 3-4 ώρες. Και αντέχουν σε αυτές τις συνθήκες από συν 30 μέχρι μείον 30, γιατί περνάνε πολύ κοντά από την Ανταρκτική. Και καταλαβαίνετε το τι αντιμετωπίζουν για να κάνουν, είναι το Everest της θειοπλοίας, όπως λέγεται. Εγώ και εσύ, Δημήτρη, άστο, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μη μου λες, εμείς σίγουρα θα το μπορέσουμε ούτε μία ώρα. Ποτέ μη λες ποτέ. Τέλος πάντων, η είσοδος. Επειδή δεν έχουμε φτάσει, εννοείται, από μόνοι μας στα όρια για να δούμε πού σταματούν και πόσο μπορούμε. Ναι. Νομίζουμε ότι δεν μπορούμε. Έτσι είναι ακριβώς. Τα όρια είναι τεράστια του ανθρώπου. Και την άλλη Τετάρτη, την ίδια ώρα, δηλαδή 22 του μήνα, ας πούμε, σήμερα 15. Εγώ θα κάνω ένα σεμινάριο αεροδυναμικής. Mm. Το έχω παρουσιάσει ήδη αυτό το χειμώνα Σόφια και Βουκουρέστη με πολύ μεγάλο ακροατήριο, με βασικούς νόμους φυσικής, άλλωστε φυσικής που σπούδασα στο Πανεπιστήμιο, και το πώς αυτοί εφαρμόζονται στην αεροδυναμική και στην υδροδυναμική. Ίδια ώρα. Ξέρετε, χαζεύω τα πλάνα τώρα. Σας ακούω και χαζεύω. Τα πλάνα είναι ασύλληπτα, διότι αυτά τα σκάφη κινούνται απίστευτα γρήγορα. Δηλαδή, πόσα μιλιά την ώρα πιάνουν? 25 και 30 κόμβους, όσο το υπτάμινο δελφίνι που πάει στη Θάσο, να φανταστείτε. Και όλα αυτά από έναν άνθρωπο πάνω. Είναι και χωρίς καμία βοήθεια, είναι, ξέρετε. Καμία βοήθεια. Δηλαδή, αν γίνει μία ζημιά, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σταματήσει κάπου και να μπει άλλος να τον βοηθήσει. Πρέπει μόνος του να επισκευάσει ό,τι μπορεί να επισκευάσει.